Λοιπόν, καλημέρα. Είναι 9 και 11. Είναι 3η 2 Ιουλίου. Σήμερα ακούτε 100% στον FM 100 και διάθεση έχουμε και κίνηση έχουμε και πάμε να δούμε αναλυτικότερα την κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους της πόλης με την Taxiway. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλους και από εμάς. Έχουμε συνδεθεί με τον FM 100 για ενημέρωση. Παρακαλώ, σταθμός, θα ενημερώσει την κίνηση από Καραμαλή και Εγνατία. Να ενημερώσουμε την κίνηση από Καραμαλή και Εγνατία. 314. Καλημέρα και στην Καραμαλή, εδώ στα Πανεπιστήμια και στις δύο κατευθύνσεις είμαστε πάρα πολύ καλά. Καλημέρα, ευχαριστούμε από όλες τη Μισκή. Ενημερώσουμε την κίνηση από Όλγα στη Μισκή. Από Λαγκαδά Μοναστηρίου Βαρδάρη. 576. Καλημέρα, καλή είναι η κίνηση. Καλημέρα. Έχουμε ενημέρωση από Εγνατία ή Τσιμισκή. 636. Εγνατία και Τσιμισκή κέντρο έχουν αυξημένη κίνηση με σχετικά καλή ροή. Ευχαριστούμε και από τον Περιφερειακό. 480. 579. Εγώ στα γνωστά προβλήματα. Το ανάβασμα του Αγίου Παύλου από το Παπαγεωργίου και πίσω ξεκινάει το πρόβλημα. Και το άλλο το ρεύμα από Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου, πάλι το ίδιο πρόβλημα. Ευχαριστώ όλους τους σταθμούς. Ευχαριστούμε τον FM100. Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλημέρα και στους φίλους οδηγούς ταξί της Taxiway που είναι τα μάτια μας στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Υπάρχει μια κίνηση σχετικά αυξημένη στην Εγνατία, ωστόσο με καλή ροή και στον περιφερειακό τα γνωστά προβλήματα και στο ρεύμα από τα ανατολικά και στο ρεύμα από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Είναι κοκκινισμένοι οι δρόμοι, αλλά από ό,τι βλέπω και στην η Όλγας δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα, ούτε η Τσιμισκή έχει ιδιαίτερα προβλήματα. 2-3-10-2-85-106 το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Στέλνετε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα μηνύματά σας στη σελίδα μας στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη με λατινικούς χαρακτήρες. Έφη, χθες, ενώ συζητάμε τώρα για το ποιος μπαίνει εκ νέου στην μάχη, στην κούρσα για την ηγεσία με φόντο τις εσωκομματικές εκλογές στο Πασόκ, είχαμε μια ανακοίνωση ενός πολιτικού ο οποίος είπε ότι αποφάσισε να αποχωρήσει από την πολιτική, από την ενεργό πολιτική. Είναι ο Δημήτρης Παπαδημούλης. Μετά από 20 χρόνια έγραψε. Ανακοίνωσε λοιπόν ότι φεύγει από την ενεργό πολιτική και ότι θα παραμείνει ωστόσο στρατιώτης στο να υπηρετεί τις ίδιες αξίες ως ενεργός πολίτης. Έκανε και έναν απολογισμό του έργου του ως ευρωβουλευτής, ενώ να πούμε ότι ο πρώην βουλευτής και πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέκος Φλαμπουράρης, βρίσκεται στο νοσοκομείο, καθώς αργά το απόγευμα της Κυριακής έπαθε έμφραγμα, νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στην αρχή. Στην συνέχεια αναμένεται, εάν η κατάστασή του είναι καλή, να μεταφερθεί σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Μέχρι στιγμής κρίνεται ικανοποιητική, εξελίσσεται ομαλά. Να πούμε και εμείς τα περαστικά μας στον κύριο Φλαμπουράρη. Πάμε σε καλεσμένο. Έχουμε πάμε σε μαζί καλεσμένο μας... στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Κουμουνδούρου, πάμε να δούμε τι γίνεται. Είναι μαζί μας η βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών, αναπληρώτρια συντονίστρια Επιτροπής Παρακολούθησης και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ραλία Χριστίδου. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε, δύναμη. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, κυρία Χριστίδου. Καλημέρα, πώς είστε εκεί? Εμείς καλά είμαστε, εσείς τι κάνετε? Και εμείς καλά είμαστε εδώ, μια χαρά. Με ένταση λίγο. Συγγνώμη, δεν άκουσα. Με ένταση όμως λέω λίγο. Εντάξει, μετά από κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι αναμενόμενα αυτά τα φαινόμενα. Όπως βλέπετε υπάρχουν σε όλα τα κόμματα. Δεν θέλω να υποβαθμίσω κάτι τουναντίον. Πάντοτε θεωρώ ότι μετά τις εκλογικές αναμετρήσεις δίνονται οι ευκαιρίες σε όλα τα κόμματα και αυτό που με ενδιαφέρει εμένα για το ΣΥΡΙΖΑ και μόνον, μας δίνεται η ευκαιρία να γίνουμε καλύτεροι και να κινηθούμε προς μια πιο θετική κατεύθυνση, κυρίως
για την κοινωνική πλειοψηφία. Ο κόσμος είναι αυτός που μας ενδιαφέρει. Κυρία Χριστίδου, επειδή είπατε για τις ευρωεκλογές, να ρωτήσω, εσείς είστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα που έλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές? Μέχρι στιγμής ο απολογισμός ο οποίος έχει γίνει σε επίπεδο ηγετικής ομάδας είναι θετικός, δεδομένων όλων εκείνων που συνέβησαν στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τον τελευταίο χρόνο, μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα μέχρι και σήμερα. Υπάρχουν ωστόσο στελέχη τα οποία λένε ότι το αποτέλεσμα θα πρέπει να μας προβληματίζει και κάποιοι άλλοι που λένε ότι δεν είναι καλό για το ΣΥΡΙΖΑ το εκλογικό αποτέλεσμα. Εσείς πώς το αποτιμάτε? Προσωπικά πιστεύω ότι ήταν ικανοποιητικό, ήταν θετικό, διότι αν συγκρίνουμε τα δεδομένα, τα οποία ήταν ένας νεοεκλεγής πρόεδρος ο οποίος σόκαρε εν πολλής την ελληνική κοινωνία, ένας πρόεδρος ο οποίος δέχτηκε κατά πολύ μεγάλο βαθμό αμφισβήτηση και εντός των τυχών και εκτός των τυχών, με δεδομένο επίσης και το ότι αμέσως μετά την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν ήμασταν στο ποσοστό των εθνικών εκλογών. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Οι δημοσκοπήσεις τότε, δηλαδή μέχρι και το Φεβρουάριο, αν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω, μας έδειχναν στο 9%. Ναι, και σε αρκετές είχατε πέσει και στην τρίτη θέση σε αυτές οι οποίες ήταν εκείνο το διάστημα των Χριστουγέννων και λίγο τον Γενάρη μέχρι και το συνέδριό σας, κυρία Χριστίδου. Έτσι, μπράβο, θυμάστε πολύ καλά. Ως εκ τούτου αντιλαμβάνεστε ότι το 15% γενικό εθνικό ποσοστό και το 17% συν στην Αττική, γιατί συζητάμε για το εθνικό ποσοστό και ξεχνάμε καμιά φορά να δούμε τις επιμέρους επιδόσεις, ας πούμε, του κόμματος. Εντός Αττικής 17% νομίζω ότι αποτελεί μια πάρα πολύ θετική αφετηρία για να αρχίσουμε να χτίζουμε πάνω σε αυτή την αφετηρία το όραμα που έχουμε για την επόμενη μέρα. Ο Πύχης βέβαια είχε μπει και στο 20% από τον κύριο Κασελάκη, τον πρόεδρό σας. Βεβαίως. Και εγώ να σας πω την αλήθεια, πάντοτε είμαι υπέρ του να θέτεις στόχους, διότι όσο πιο υψηλός είναι ο στόχος ο οποίος θέτεις, τόσο περισσότερο μεγαλώνεις τις πιθανότητες να τον πετύχεις. Έτσι, οι στόχοι είναι για να τους πετυχαίνουμε. Όταν δεν τους πετυχαίνουμε, αυτό μας δίνει έξτρα δύναμη για να καταφέρουμε την επόμενη φορά. Μάλιστα. Ξέρετε, η μη επίτευξη ενός στόχου δεν σημαίνει αποτυχία. Η μη επίτευξη ενός στόχου σημαίνει ότι σε ενισχύει για να γίνεις καλύτερος και να τον πετύχεις την επόμενη φορά, να διορθώσεις τα λάθη σου και να προχωρήσεις μπροστά. Μάλιστα. Κυρία Χριστίδου, τώρα, σήμερα επιστρέφει ο κύριος Κασελάκης από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μάλιστα, αναμένεται και με ενδιαφέρον η πρώτη του συνέντευξη, την οποία θα παραχωρήσει σήμερα το βράδυ. Θέλω να ρωτήσω ποιο είναι το κλίμα αυτή τη στιγμή στην Κουμουνδούρου. Τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα. Ενώ βρισκόταν στην Αμερική, ο κύριος Κασελάκης έκανε δύο αναρτήσεις, οι οποίες προκάλεσαν έτσι και θύελλα αντιδράσεων από μια μερίδα στελεχών και βουλευτών του κόμματος και συζητήθηκαν. Η πρώτη αναφέρεται σε αυτή που παρουσίασε ουσιαστικά τα επόμενα βήματά του για το επόμενο εξάμηνο του 2024. Μεταξύ άλλων μίλησε και για την οικονομική κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι το οποίο οδήγησε και στην αναστολή της καθημερινής έκδοσης της εφημερίδας Αυγή. Η δεύτερη ανάρτηση, η οποία ήρθε αργά το βράδυ, τα ξημερώματα της Παρασκευής, και είναι αυτή η οποία έτσι δημιούργησε επιπλέον συζητήσεις, ήταν αυτή που αναφέρεται στον Αλέξη Τσίπρα. Και θα ήθελα το δικό σας το σχόλιο. Θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αυτές οι δύο αναρτήσεις λίγο πριν συνεδριάσουν μάλιστα τα όργανα? Την Πέμπτη έχετε τη συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας και την Κυριακή της Κεντρικής Επιτροπής.
Έχετε θέσει πολλά ερωτήματα και δεν ξέρω τι να πρώτο απαντήσω. Και εγώ ήθελα κάτι συμπληρωματικά, αλλά είπα να το κρατήσω, γιατί όντως θέθηκαν πολλά. Χωρίστε το ένα-ένα, ρωτήστε με ένα-ένα να σας απαντήσω σε όλα. Αλλά όταν είναι όλοι μαζί, δεν ξέρω τι να απαντήσω. Πάμε στον κύριο Κασελάκη και την επιστροφή του. Τι να περιμένουμε να ακούσουμε από τον κύριο Κασελάκη σήμερα στη συνέντευξή του με αυτά τα μέτωπα τα ανοιχτά τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Το θετικό με τον πρόεδρό μας είναι ότι ποτέ δεν μπορείς να περιμένεις κάτι συγκεκριμένο, κάτι όχι συγκεκριμένο. Έχει πολύ ισχυρό το ένστικτο του εφευριασμού και εμένα αυτό μου αρέσει. Οπότε δεν μπορώ να σας πω. Δεν μπορώ να ξέρω. Μάλιστα. Σίγουρα ξέρω ότι θα είναι κάτι το οποίο θα κινείται προς θετική κατεύθυνση. Μάλιστα. Έχω εμπιστοσύνη δηλαδή στο ένστικτό του ότι ακριβώς επειδή λειτουργεί με καθαρές προθέσεις, ακριβώς επειδή λειτουργεί με θετικές προθέσεις για τη συλλογική επιβίωση του κόμματος και για την ανάκαμψη της ελληνικής κοινωνίας έτσι όπως την οραματίζεται και έτσι όπως την οραματιζόμαστε όλοι μας, θεωρώ ότι ό,τι πει θα είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Τώρα, επιμέρους δεν είμαι μέσα στο μυαλό και δεν μπορώ να ξέρω. Κυρία Χριστίδου, βλέπουμε ότι ο πρόεδρος, ο κύριος Κασελάκης, έχει ανοίξει ένα διάλογο στα social media και απευθύνονταν στον προκάτοχό του, στον Αλέξη Τσίπρα. Εγώ αναρωτιέμαι, βγήκε αυτό το post, μετά έβγαλε τρεις λέξεις, μετά άφησε την λέξη τα παιχνίδια, έγινε πολλή συζήτηση για αυτή τη συγκεκριμένη ανακοίνωση. Εγώ αναρωτιέμαι, από τη στιγμή που είναι υπέρ της αδιαμεσολάβητης επικοινωνίας και το έκανε σημαία του από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν ακολούθησε αυτή την κατεύθυνση στην επικοινωνία του με τον Αλέξη Τσίπρα και προτίμησε να το κάνει δημόσια? Τη μεγάλη συζήτηση, εντάξει, ας είμαστε ειλικρινείς, την έχετε ξεκινήσει εσείς δημοσιογράφοι. Από εσάς προέκυψε η μεγάλη συζήτηση. Και 87 στελέχη και σύντροφοί σας, κυρία Χριστίδου. Και με την επιστολή που έστειλαν. Ο πρόεδρος απάντησε όπως πίστευε σε αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να σχολιάσω στις δηλώσεις του πρόεδρου. Έχει μία σχηματισμένη εντύπωση. Την αιτιολόγησε. Τώρα για το άλλαξε δύο λέξεις, για να το ξέρετε πολύ καλά ότι στο Twitter υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης του post. Ναι, σαφώς υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Εγώ θέλω να σταθώ, ναι. Θα σας πω. Όσον αφορά το σχέδιο του Προέδρου, εγώ θέλω να σταθώ σε κάτι το οποίο είναι το μόνο που έχει πραγματική σημασία για να συζητάμε. Όλα τα υπόλοιπα θα συζητηθούν στα όργανα. Όσον αφορά ο πρόεδρος, για να μην νομίζω ότι υπεκφεύγω, ο πρόεδρος απάντησε ακριβώς μετά την επιστολή αυτή των 87 στελεχών, που προσωπικά δεν βρίσκω κανέναν λόγο δημοσιοποίησης αυτής των όποιων θέσεων εν πάση περιπτώσει και της έναρξης αυτής της δημόσιας συζήτησης, όπως πολύ σωστά είπατε, εξαιτίας αυτής της επιστολής, διότι πολύ απλά ο πρόεδρος είχε πει ότι θα γίνει συζήτηση στα όργανα το αμέσως επόμενο διάστημα. Άρα ήτανε χωρίς λόγο, πώς να πω, ήτανε χωρίς λόγο. Και γι' αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, όταν... Άρα θεωρήθηκε ότι έχει βάλει το χέρι του σε αυτή την επιστολή και ο Αλέξης Τσίπρας και απάντησε... Έτσι ο κύριος Κασελάκης. Αν δείτε τους προσυπογράφοντες, νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε τους λόγους για τους οποίους... Απάντησε έτσι. Μάλιστα. Οι οποίοι προσυπογράφοντες, κυρία Χριστίδου, για να έρθω λίγο στο περιεχόμενο της επιστολής και θα ήθελα λίγο την άποψή σας, αναφέρθηκαν στα ζητήματα που άνοιξε ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης σε αυτή τη συζήτηση η οποία ενισχύθηκε και από τις δηλώσεις του Αποστολάκη για τα μαύρα χρήματα, για το κλείσιμο της Αυγής. Αδίκως έγιναν αυτές οι κινήσεις τώρα, δηλαδή δεν θα μπορούσε να υπάρξει μια συζήτηση για το μέλλον της κυκλοφορίας της ιστορικής αυτής εφημερίδας στα όργανά σας και να υπάρξει μια συλλογική απόφαση ενδεχομένως?
Πάλι είναι διπλό το ερώτημα. Όταν θα προσπαθήσω να απαντήσω. Ναι. Κοιτάξτε, όταν έχουμε σχέση, όταν συνομιλούμε με τους ανθρώπους, έχει μεγάλη σημασία να, αν τους αντιμετωπίζουμε θετικά, με θετικότητα, ή αν τους αντιμετωπίζουμε με καχυποψία. Όταν τους αντιμετωπίζουμε με καχυποψία, ό,τι και να πούν, όποια λέξη και αν χρησιμοποιήσουν, θα την παρεξηγήσουμε. Θα τις δώσουμε τέλος πάντων ένα δικό μας νόημα. Σε όσες αναρτήσεις έχω διαβάσει προσωπικά του Προέδρου, τον οποίο τον εμπιστεύομαι γιατί είναι πρόεδρος εκλεγμένος από χιλιάδες ανθρώπους, δεν έχω διαβάσει κάτι το οποίο εμένα προσωπικά να με ξενήσει και εξηγούμε. Ούτε με ενοχλεί ο ΣΥΡΙΖΑ ο δικός μου, εγώ λέω ο ΣΥΡΙΖΑ ο δικός μου, πώς λέμε ο πατέρας μου, ναι. Πώς λέμε ναι. Η μητέρα μου, τι σημαίνει, ότι είναι εκτυπικότητα, ότι είναι ιδιοκτησία, λάθος ανάγνωση. Πρώτα αυτό. Δεύτερον, ούτε για τα μαύρα εγώ κατάλαβα, αντελήφθη ότι υπονοήθηκε μαύρα χρήματα στα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ. Την προηγούμενη περίοδο στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ούτε αυτό κατάλαβα. Διότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά την κατάσταση. Άρα, γιατί λοιπόν να πιστέψω κάτι τέτοιο. Και μην ξεχνάτε ότι πάλι αυτή η διαστρέβλωση, να το πω, η συζήτηση, να το πω, πάλι ενισχύθηκε από την προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό ξεκίνησε μια συζήτηση πολύ έτσι. Μάλιστα. Κατανοητή η θέση σας σε αυτό. Για την Αυγή. Γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι η Αυγή είχε πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα. Το γνωρίζουμε, θα το γνωρίζουμε. Δεύτερο δεδομένο. Γνωρίζουμε ότι υπήρχε σχέδιο πάλι να κλείσει το Καθημερινό Φύλλο και μόνο το Καθημερινό Φύλλο. Δεν είναι ότι κλείνει η εφημερίδα οριστικά, ότι εξαφανίζεται από την κυκλοφορία. Υπάρχει το Χερκάτικο Φύλλο, υπάρχει Καθημερινή στο Ιντερνετ, ναι. Κανονικά, έτσι. Δημοσιογράφοι είστε, ξέρετε πάρα πολύ καλά. Η συζήτηση λοιπόν γιατί είναι άδικη για τον τωρινό πρόεδρο και για την τωρινή ηγεσία, εν πάση περιπτώσει, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Γιατί είναι άδικη? Διότι δεν γίνεται από τη μία να λέμε ότι πρέπει να κρατήσουμε αυτό το μέσον ως έχει πάθει η θυσία. Διότι εδώ πέρα τίθεται ένα πολύ συνθετικό ερώτημα. Έχουμε τα μέσα του κόμματος για να για να εξυπηρετούν με την καλή έννοια, να υπηρετούν τα συμφέροντα του πολιτικού φορέα, ή έχουμε τον πολιτικό φορέα να υπηρετεί τα συμφέροντα του μέσου? Δηλαδή κάπου έχουν μπερδευτεί αυτοί οι ρόλοι. Έχουμε ένα μέσον το οποίο οφείλει να υπηρετεί τους σκοπούς του πολιτικού φορέα, όποιοι είναι αυτοί. Από εκεί και πέρα, όταν δεν βγαίνει ο προϋπολογισμός, όταν δεν ανεβαίνουν οι πωλήσεις του Φύλλου, όταν 1, 2, 3, 4 έχουν αναλυθεί αυτά καλύτερα από μένα, τα ξέρετε, τότε πώς γίνεται? Δεν πρέπει να γίνει κάτι όταν δεν βγαίνει ο λογαριασμός? Θεωρείτε ότι σε αυτό το κάλεσμα για την οικονομική στήριξη, ναι, των μέσων και των εργαζομένων που έκανε ο κύριος Κασελάκης, και από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον με βάση τις πληροφορίες, δεν υπήρξε και μεγάλη ανταπόκριση από στελέχη του κόμματος και από βουλευτές, θα μπορούσε να γίνει μια νέα προσπάθεια, κυρία Χριστίδου? Προσπάθεια. Για πείτε μου εσείς τι μπορεί να γίνει, τι γίνεται συνήθως? Βασικά είστε ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση των στελεχών του κόμματος για την οικονομική στήριξη που είπε ο Βαγγέλης? Πιστεύετε ότι είναι εύκολο να μαζευτούν 300 και άλλες 100.000, 400.000 ευρώ? Ναι, όχι, εύκολο δεν είναι σίγουρα σε καμία περίπτωση. Άμα ήταν τόσο εύκολο, νομίζω, κυρία Χριστίδου, θα πρέπει να ζητούσαμε και εμείς τον τρόπο να μάθουμε πώς γίνεται αυτό. Ρωτάω εσάς, που είστε δημοσιογράφοι. Όταν ένα μέσον
δεν πουλάει τα φύλλα που πρέπει να πουλήσει προκειμένου να καλυφθούν τα... οι δαπάνες. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, πείτε μου. Και το μέσο εννοείται θα κλείσει όταν έχει να κάνει βέβαια σε ποια συνθήκη είναι το κάθε μέσο, κυρία Χριστίδου, και ποιους λόγους και ποιους σκοπούς μάλλον υπηρετεί. Ακριβώς, μα γι' αυτό σας είπα από την αρχή. Ναι. Αυτό σας είπα, αυτό δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Δηλαδή, ναι, δεν είναι σον και καλά όμως. Τώρα... Δεν είναι σον και καλά ότι θα κλείσει όμως. Υπάρχουν ανάλογα και οι συνθήκες και οι σκοποί τους ο οποίους υπηρετεί και έχει γίνει και συζήτηση και για κάποιους συναδέρφους δημοσιογράφοι οι οποίοι ίσως χάσουν τη δουλειά τους γιατί θα υπάρχει μικρότερος όγκος εργασιών όταν κλείνει το καθημερινό φύλλο. Υπηρετεί, το μέσον υπηρετεί τον πολιτικό φορέα ή ο πολιτικός φορέας. Μάλιστα, το μέσον. Κατανοητό, κατανοητό, κυρία Χριστίδου, είστε κατανοητοί. Λοιπόν, περιμένουμε με ενδιαφέρον τις απαντήσεις που θα δώσει σήμερα ο κύριος Κασελάκης στην τηλεοπτική του συνέντευξη, την πρώτη με την επιστροφή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και κλείνοντας, θέλω ένα σύντομο ερώτημα. Εσείς πώς αποκωδικοποιείτε το μήνυμα «Αλέξη, πάμε» με το οποίο έκλεισε ο κύριος Κασελάκης την τελευταία του ανάρτηση? Μόνο θετικό. Θετικό, ενωτικό, πρόσκληση συμπόρασης, μόνο θετικό. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλή καλημέρα. Συνέχεια να έχετε. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Όλους. Γεια. Καλημέρα. Καλημέρα. Ήταν η κυρία Ραλία Χριστίδου.